Με τη μία σεζόν να συνεχίζεται δυναμικά και ένα-ένα τα άνιμε να κόβονται λόγω κορονοϊού, η λύση είναι μία. Πάμε όλοι τώρα να δούμε Netflix. Πάμε όλοι να δούμε τι έχει απομείνει. Έχοντας ήδη αναφερθεί στον Gleipnir, αποφάσισα να πιάσω μια νέα σειρά, την οποία επίτηδες είχα αφήσει στην άκρη, αλλά και έδωσα να πούμε δύο λόγια και για αυτήν. Και ναι, αναφέρομαι στο Tower of God. ようこそ 神の塔へ。 Ο λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη σειρά ήταν καθαρά το ανεξέλεγκτο hype που υπήρχε πίσω από αυτήν. Όταν μου παρουσιάζει μια σειρά και μου λες ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, αυτόματα στο μυαλό μου θέτω κάποια standards, με αποτέλεσμα να κρίνω τη σειρά πιο αυστηρά. Και ναι, το παραδέχομαι. Μπαίνω σε αυτή τη σειρά δίχως να γνωρίζω τίποτα. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο. Κάθε σειρά πρέπει να την πιάνει σαν να είναι κάτι καινούριο. Έτσι, αποφάσισα με τη σειρά μου να δώσω μια ευκαιρία, μια και επίσης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του Crunchyroll για τη δημιουργία ενός άνιμε, που βασίζεται σύμφωνα με τον κόσμο στο καλύτερο Webtoon, που είναι η σειρά που ο κόσμος χρόνια παρακαλούσε να τη δει και την έχει ευλογήσει και ο Πάπας. Η ιστορία πάει ως εξής. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ένα άτομο αποξενωμένο από τον εξωκόσμο, που η μόνη του παρέα είναι μια κοπέλα, η Ρέιτσελ. Όμως, μία μέρα, η Ρέιτσελ αποφασίζει να τον αφήσει και να ανέβει σε ένα πύργο, με στόχο να δει τα αστέρια στον ουρανό. Ο πύργος ανοίγει τις πύλες του, επιτρέποντας τη Ρέιτσελ να μπει, αλλά μαζί της παίρνει και τον πρωταγωνιστή μας, που και αυτός με τη σειρά του δεν θέλει να την χάσει. Πολύ σύντομα όμως, ο πρωταγωνιστής μας αντιλαμβάνεται ότι για να ανέβει τον πύργο και για να ξαναδεί τη Ρέιτσελ, πρέπει να περάσει μια σειρά πολύ δύσκολων δοκιμασιών. Βλέποντας το πρώτο επεισόδιο, τα συναισθήματα που με κυριάρχησαν ήταν η καθαρή αδιαφορία. Τίποτα δεν έδειχνε άνω του μετρίου. Ένα τυπικό σόνεν του κοιλού που θα μας παρουσιάζει ένα καινούριο κόσμο και κύριο στοιχείο του θα είναι η έτζι με πολύ αίμα μάχες. Βρώμαγε από την αρχή ότι η σειρά δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη για τα δεδομένα του 2020 και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να φαινότανε ότι είχε πάρει λίγο παραπάνω έμπνευση από το συνηθισμένο από τις άλλες σειρές. Τι εννοώ? Να ο Γκον, να ο Κίλουα, να ο Λεόριο, να και ένα creepy σύμπαν που δεν έχει καθαρούς κανόνες και μάχες οι οποίες λύνονται με το μυαλό παρά με ξύλο. Το Hunter x Hunter το έκανε καλύτερα. Τίποτα στο πρώτο επεισόδιο δεν άκησε το hype που είδαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, ίσως υπήρχε ελπίδα. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται μια σειρά να είναι masterpiece για να την παρακολουθήσουμε ή απλά να τη χαρούμε. Ο πρωταγωνιστής μας, κοιτάζοντάς τον, φαίνεται κάπως αδιάφορος. Μοιάζει σαν ένα άτομο που μέχρι και ο Σουίτσι Κάγκια θα μπορούσε να του κάνει bullying. Παρ' όλα αυτά, περιτριγυρίζεται από πολλούς ποικιλόμορφους χαρακτήρες που αντίθετα με αυτόν δείχνουν να έχουν ξεχωριστές προσωπικότητες αλλά και ιδιαίτερες ικανότητες. Ταυτόχρονα, ο κόσμος μοιάζει ξεχωριστός και η ιδέα ότι κάθε όροφος διαφέρει από τον προηγούμενο άρχισε κάπως να με τραβάει. Όπως ανέφερα όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι η ίδια η καρδιά της σειράς. Ο Γιώρου. Ή μήπως είναι μπαμ. Γιώρου. Μα εγώ ακούω Γιώρου. Μεταξύ μας, παιδιά, αυτή η επιλογή να μεταφράσουν το όνομα βγάζει τόσο λίγο νόημα που ακόμα και το ίδιο το Crunchyroll μετά το πρώτο επεισόδιο έτρεξε και έβγαλε βίντεο εξηγώντας γιατί το κάνανε. Γενικά, μεταξύ μας, το Crunchyroll δεν λέει να το βουλώσει με το Tower of God, αλλά θα μου πεις, καλά κάνουν. Από τη μια μεριά είναι η πρώτη τους προσπάθεια και θέλουν να το προωθήσουν όσο πάει. Αλλά κακώς βάζουν 1 τρισεκατομμύριο spoils online. Προσωπικά, αυτό που με τράβηξε να συνεχίσω τη σειρά είναι τα μυστήρια πίσω από τους περίεργους χαρακτήρες. Όμως το Crunchyroll μέσα στη μεγάλη του σοφία αποφάσισε να μας αφήσει να απολαύσουμε το άνιμε και συγκεκριμένα στο επεισόδιο 4 ανέβασε ένα μεγάλο κλιπ στα social media σποιλάροντας μια μεγάλη μάχη που αποκαλύπτει έναν χαρακτήρα όπου ήταν μυστήριο ως τώρα. Και φυσικά, όχι σποιλ του στυλ «δείτε το επεισόδιο γιατί κάνει την εμφάνισή του αυτός ο χαρακτήρας και μαθαίνουμε κάτι». Όχι, όχι παιδιά, δεν δουλεύει έτσι. Το Crunchyroll κάνει αντρικά πράγματα. Κυριολεκτικά ανέβασαν κλιπ με το τέλος της σημαντικής μάχης. Και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την κυκλοφορία του επεισοδίου. Άρα, παιδιά, αν έχετε σκοπό να ακολουθήσετε εβδομαδιαία το Tower of God, κάντε unfollow το Crunchyroll. Με τον Μπαμ Γιώρου. Θα τον λέω Μπαμ Γιώρου. Με τον Μπαμ Γιώρου να μην μου κινεί το ενδιαφέρον και με το άνιμε να κάνει σπόλη στα πρώτα 3 επεισόδια ότι ο τύπος είναι μοναδικός, αποφάσισα να αφήσω τη σειρά για 2 εβδομάδες και να επιστρέψω αργότερα, μήπως και το hype μου ξύπναγε όταν η πλοκή προχώραγε λιγάκι. Έχοντας ήδη δει 4 επεισόδια, μπορώ να πω ότι ναι, μεν η γνώμη μου άλλαξε, αλλά όχι ιδιαίτερα. Ο Μπαμ Γιώρου εξακολουθεί να είναι διάφορος χαρακτήρας και ακόμα και η ίδια η σειρά τον κρατάει στο background δίχως να τον αξιοποιεί. Απλά, εδώ και εκεί μας πετάει ψεύτικο hype για να μας θυμίζει ότι είναι πρωταγωνιστής. Αντίθετα όμως, οι υποθέσεις μου για το support cast και το γεγονός ότι είναι μοναδικό και αξίζει να παρακολουθείς σειρά καθαρά για αυτούς
ήταν σωστές, μιας και τώρα που είμαι στο τέταρτο επεισόδιο, δεν βαριέμαι ούτε για ένα λεπτό να τους παρακολουθώ να μιλούν μεταξύ τους ή να σκέφτονται πώς να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Όλοι τους διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, ώστε να θέλεις να ακολουθείς τον καθένα ξεχωριστά. Ποια είναι η κοπέλα Σαύρα? Γιατί ένας τύπος κοιμάται όλη την ώρα? Γιατί ένας κακομοίρης, ο οποίος μιας λες και είναι πρωταγωνιστής από Ισεκάι, βρίσκεται σε ένα τέτοιο μέρος? Αν βάλουμε όμως στην άκρη όλα τα μειονεκτήματα του πρωταγωνιστή, όλα τα υπόλοιπα που μου παρουσίασε η σειρά με κάνουν να θέλω να δω κι άλλο. Επαναλαμβάνω, αυτό το βίντεο βασίζεται στα 4 πρώτα επεισόδια της σειράς, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αργότερο που ο πρωταγωνιστής έχει περισσότερο χρόνο να αναπτυχθεί, να γίνει πιο αγαπητός. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ασχέτως του πρωταγωνιστή, το Tower of God είναι μια σειρά που δεν πρέπει να παραλείψετε αυτή τη σεζόν. Βάλτε την στο ανιμοκούτι σας μαζί με τον Gleipnir, το BNA, το Scissor 7 και το Kaguya Sama και απολαύστε την. Ειδικά αυτές τις μέρες που η πανδημία έχει οδηγήσει πολλές σειρές στην παύση, ας πάρουμε λίγο το χρόνο μας ώστε να εκτιμήσουμε τις παραγωγές, τους animators, τους ηθοποιούς και όλα τα άλλα άτομα που συνεχίζουν με όρεξη και πάθος να μας δίνουν τις αγαπημένες άνιμες σειρές που τόσο επιζητούμε. Από Mazinger Destro, γεια σας!